με κόλαση μοιάζει ο καταβλισμός Αλ Σουλτάν της Ράφα. Οι σκηνές έχουν πάρει φωτιά, η οποία εξαπλώνεται ραγδαία σε όλη την περιοχή. Άνθρωποι καίγονται ζωντανοί, ενώ άνδρες και γυναίκες προσπαθούν να σώσουν τα παιδιά τους. Πολλά από αυτά δεν γλιτώνουν. Άλλα καίγονται ζωντανά και άλλα μεταφέρονται στα νοσοκομεία με φρικτά εγκάβματα. Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι είχαν μεταφερθεί σε ασφαλή ζώνη για να αποφύγουν τη χερσαία επέμβαση στη Ράφα. They burned people. They burned them. They burned an entire block in Tell al-Sultan. What else do you want me to say? I cannot say anything. Missiles came crashing down on an entire block. Την επίθεση καταδίκασε και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Josep Borrell. Την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου τόνισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Νορβηγίας και της Ιρλανδίας που καταδίκασαν την επίθεση στη Ράφα. And I condemn the violence of yesterday. The rockets that were struck at Tel Aviv and the heinous attack on the Rafah tent refugee camp last evening. Where again innocent children and civilians were killed, again in violation of the International Court of Justice. I think that this time we have to raise our voice not only for an immediate ceasefire, but also to back international law and the United Nations Charter. That once again I want to recall that are binding and compulsory for all parties, therefore for Israel, that is calling. To stop this attack on Rafah. Η Προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ πως διέπραξε σφαγή αμάχων. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο βομβαρδισμός έπληξε ένα συγκρότημα ενόπλων στην περιοχή, σκοτώνοντας δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς, ενώ παραδέχθηκε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο τον καταβλισμό. Η Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα ήρθε ως αντίπεινα μετά την εκτόξευση 8 ρουκετών στο Τελ Αβίβ για πρώτη φορά μετά από 4 μήνες.